Καλημέρα σας, Σεβασμιότατε, κύριε εκπρόσωπε της Νέας Δημοκρατίας, κύριε εκπρόσωποι του Κινήματος Αλλαγής, αγαπητοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Λουλούδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε επ' αφορμή ενός τέτοιου αναπτυξιακού συνεδρίου. Και ο λόγος είναι διότι θεωρώ ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί ένα παράδειγμα για το πώς ο τοπικός και περιφερειακός τύπος μπορεί να πραγματώνει το ρόλο του. Να συγκροτεί δηλαδή πλατφόρμες συζήτησης και διαβούλευσης για τις προοπτικές της περιφερειακής και της τοπικής ανάπτυξης. Υπάρχουν, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, φαινόμενα στον τοπικό τύπο τα οποία δεν είναι ευχάριστα, δεν είναι ικανοποιητικά. Αυτό εδώ που συμβαίνει σήμερα είναι ακριβώς ένα αντιπαράδειγμα και με αυτή την έννοια θα ήθελα να το χαιρετήσω. Θα ήθελα επίσης, πριν μπω στην ομιλία μου, να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη για τα καλά λόγια και να πω ότι η κοινωνία μας αυτόν τον καιρό έχει ανάγκη από ιεράρχες οι οποίοι το θρησκευτικό συνέστημα του λαού το μετατρέπουν σε αγάπη για τον συνάνθρωπο. Ο εύκολος δρόμος, ειδικά αυτόν τον καιρό, είναι να κηρύσει κανείς το μίσος. Και για τα προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί, να δείχνουν στον πονεμένο άνθρωπο έναν διπλανό πονεμένο άνθρωπο ως υπαίτιο. Πρέπει να υπάρξει μία δημοκρατική εγρήγορση στα φαινόμενα τα οποία απειλούν την ίδια τη δομή και την ουσία της δημοκρατίας μας. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Επιτρέψτε μου μια παρέκβαση, είδατε τι έγινε στην Αυστρία. Στην Αυστρία ψηφίστηκε νόμος για 12-ωρη ημερήσια εργασία, ο οποίος, εμείς που τα παρακολουθούσαμε τα πράγματα ως πολιτικές δυνάμεις έξω από την Αυστρία, ξέραμε ότι αυτό που απασχολεί την Αυστρία είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι πολύ έντονο σε εκείνη τη χώρα. Αλλά αποτέλεσε, μάλλον, το παραπέτασμα πίσω από το οποίο κρύβονταν αυτή η αντιδραστική ατζέντα, το ζήτημα του μεταναστευτικού. Μια χώρα η οποία δεν υπέφερε από το μεταναστευτικό όπως η δική μας χώρα, η οποία υπέστη τη μεγαλύτερη πίεση, ή η Γερμανία η οποία έχει υποδεχθεί το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων, συζητούσε για το μεταναστευτικό και ξαφνικά πέρασε το 12-ωρο εργασίας. Αυτή είναι μια προοπτική η οποία είναι, νομίζω, οδυνηρή και πάει τις κοινωνίες μας 200 χρόνια πίσω. Είναι προοπτικές οι οποίες πρέπει να αποφευχθούν. Έλεγα λοιπόν ότι είμαστε σε μία στιγμή, φίλες και φίλοι, όπου η Ελλάδα κάνει πάρα πολύ σοβαρά βήματα και αυτό αναγνωρίζεται από τους πάντες. Και νομίζω ξεχωριστή συμβολή στον πολιτικό διάλογο θα ήταν αν όλες οι δυνάμεις αναγνωρίζαν την πραγματικότητα και στη βάση αυτή καταθέτανε και τις διαφωνίες τους για την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το δημόσιο βήμα για να αναπαράγουμε μία εικόνα καταστροφής η οποία διαψεύδεται από την ίδια την πραγματικότητα. Από το βίντεο το οποίο μόλις είδατε, από ένα αντίστοιχο βίντεο το οποίο ετοίμασε η Κομισιόν, η οποία δεν νομίζω ότι μπορεί να κατηγορηθεί ως συμμετέχουσα σε μία διεθνή συνωμοσία την οποία οργάνωσε η κυβέρνηση. Ένα γενικό κλίμα από τους διεθνείς επενδυτές, τους διεθνείς παρατηρητές και τους θεσμούς που λένε ότι η χώρα ανακάμπτει. Διότι έχουμε τους μακροοικονομικούς δείκτες οι οποίοι πολλαπλώς και επαναλαμβανόμενα παράγουν θετικές ειδήσεις και έχουμε βεβαίως και κάτι για το οποίο ορισμένοι αποφεύγουν να τοποθετηθούν και να το σχολιάσουν, τη λύση που πήραμε για το δημόσιο χρέος. Το συσσωρευμένο δημόσιο χρέος, το οποίο συσσωρεύτηκε σε καιρούς πολύ μεγάλης ανάπτυξης. Και γιατί συσσωρεύτηκε ενώ θα έπρεπε να είναι τιθασευμένο? Διότι αυτή η ανάπτυξη δεν γινότανε με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνει. Γινότανε μέσω της διόγκωσης του ιδιωτικού και του δημόσιου δανεισμού. Και αυτό είναι ένα συμπέρασμα δομικό που πρέπει να βγάλουμε.
Δεν μπορεί να έχουμε χρυσές οκταετίες και χρυσές δωδεκαετίες και το χρέος να εκτοξεύεται σε ρυθμούς πολύ μεγαλύτερους του ΑΕΠ. Ή όταν έρχεται η κρίση, να φορτώνουμε αυτό το χρέος στο δημόσιο και να απαιτούμε μετά από τον δημόσιο προϋπολογισμό να το εξυπηρετήσει. Τι έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι? Αυτή τη στιγμή έχουμε στο τραπέζι μία λύση η οποία όχι μόνο μεταθέτει τις πληρωμές για το μεγαλύτερο κομμάτι του χρέους και εξοικονομεί πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτή την μετάθεση των πληρωμών, την αναστολή δηλαδή των πληρωμών, αλλά έχουμε και τη δημιουργία ενός μαξιλαριού, ενός αποθεματικού, το οποίο διεκδικήσαμε και πετύχαμε, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στα 24 δις, τα οποία βεβαίως και θα αυξηθούν καθώς περνάει ο χρόνος, θα σας εκπλήξει και θα μας εκπλήξει όλους το μέγεθος του μαξιλαριού, το οποίο θα διαμορφωθεί, είμαι βέβαιος, το οποίο διασφαλίζει ακριβώς τι? Ότι η Ελλάδα δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων για τα επόμενα πολλά χρόνια. Έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για τη 15ετία. Δεν ήταν αυτή η εικόνα της χώρας. Η χώρα μας στο γύρισμα του 2014 προς το 2015 είχε μηδενικά έως αρνητικά ταμιακά διαθέσιμα. Τράπεζες οι οποίες δεν ήταν επαρκώς κεφαλοποιημένες και ήταν ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία. Είχε δε δεσμευτεί σε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έβγαινε. Και το ότι δεν έβγαινε το πρόγραμμα, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο το έχει παραδεχτεί και ο τελευταίος Υπουργός Οικονομικών της προηγούμενης διακυβέρνησης, ο κύριος Χαρδούβελης, ο οποίος είπε ναι, μεν υπογράψαμε πλεονάσματα τα οποία δεν βγαίνανε. Παρένθεση, η υπογραφή σε αυτά τα πλεονάσματα ήταν αυτή που έκανε κάποιος να λένε ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Σκεφτείτε το, αν υπογράψει κανένας πλεονάσματα 10% το χρόνο, το χρέος μας καθίσταται βιώσιμο σε μία πενταετία. Το χρέος είναι λειτουργικό ως λύση μόνο αν εντάσσεται σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο, διότι είχαμε και παλιά αναδιάρθρωση. Αυτή ήταν η κατάσταση στο γύρισμα του 2014-2015. Και αυτή τη στιγμή είναι εξισορροπημένα τα δημοσιονομικά μας, έχουμε ικανότατο απόθεμα και πάρα πολύ σοβαρές, επίμονες και ισχυρές μακροοικονομικές προοπτικές. Δεν μπορεί να μην συζητάμε στη βάση αυτών των δεδομένων, ούτε για πολιτικές σκοπιμότητες να κατασκευάζουμε μία εικόνα της πραγματικότητας η οποία καμία σχέση με την ίδια την πραγματικότητα δεν έχει. Δεν βοηθάει αυτό τον πολιτικό διάλογο. Ούτε να λέμε γενικώς θα μειώσουμε τους φόρους. Η κυβέρνηση ήδη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει πει ότι 700 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν σε μειώσεις φόρων το 2019. Όταν λέει κάποιος θα μειώσω τους φόρους, θα πρέπει να είναι καθαρός. Να λέει και από πού θα κόψει ή να λέει ότι από την αρχή θα αμφισβητήσει τους στόχους του προγράμματος. Αυτά είναι τα δύο τεινά. Συμφωνημένους χαμηλότερους στόχους από τους υπογεγραμμένους από αυτή τη διακυβέρνηση δεν είχε η χώρα σε καμία φάση στο προηγούμενο διάστημα. Ουδής είχε πετύχει χαμηλότερους στόχους. Και αυτό είναι ένα στοιχείο, επιτρέψτε μου, της πραγματικότητας, το οποίο είναι αναμφισβήτητο. Ενδεχομένως βασανιστικό για κάποιους, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και να λέμε ότι τώρα δεν υπάρχουν αναπτυξιακές προοπτικές, ενώ ουδής πίστευε το 2014 ότι είχαμε καθαρίσει. Ποιος πίστευε ότι το 2014 η Ελλάδα ήταν έτοιμη να εκτοξευθεί? Αυτοί που είχαν υπογράψει το πρόγραμμα που λέγανε ότι δεν βγαίνει? Άρα λοιπόν νομίζω ότι χρειάζονται βήματα για να κάνουμε το διάλογο πολύ πιο παραγωγικό. Θα περίμενα δηλαδή μια αντιπαράθεση η οποία να λέει μάλιστα δημιουργείται αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, εμείς προτείνουμε να πάνε εκεί οι φοροαπαλλαγές ή προτείνουμε να πάνε αλλού οι φοροαπαλλαγές. Δεν υφίσταται τέτοιου τύπου διάλογος και νομίζω ότι γίνονται και προσπάθειες αντιστροφής της πραγματικότητας. Εχθές στη Βουλή, με συγχωρείτε δηλαδή που παίρνω λίγο από το χρόνο σας, ακούσαμε ότι η απαρχή της επιτυχίας ήταν η ύφεση του 7,3% που είχαμε το 2013. Δεν μπορεί σε αυτή τη βάση πραγματικά
να θεωρούμε ότι μπορούμε τον διάλογό μας να τον κάνουμε παραγωγικό. Κάνω έκκληση λοιπόν να μην τσακωνόμαστε με την πραγματικότητα. Να συμφωνήσουμε, να δούμε ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα και να ξεκινήσουμε μια δημιουργική αντιπαράθεση, η οποία πάντα θα υπάρχει. Εγώ με το Λευτέρη τον Αυγενάκη που ήταν στο βήμα πριν, θα σας εκμυστηρευτώ ότι ήμασταν στο ΤΕΙ Αθήνα το 1994 αντίπαλοι συνδικαλιστές. Λοιπόν, κρατάει χρόνια λοιπόν αυτή η αντιπαράθεση, η πολιτική. Πρέπει να κάνουμε όμως βήματα. Υπάρχουν πολιτικές τοποθετήσεις και τεχνικές οι οποίες μπορεί να είναι λειτουργικές για ένα φοιτητικό αμφιθέατρο, δεν είναι λειτουργικές όταν ο ομιλών είναι υπουργός της κυβέρνησης και ο αγαπημένος μου Λευτέρης είναι εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι λειτουργικά αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει και να προσγειωθούμε και να ανταποκριθούμε και στην ευθύνη με τις δημόσιες τοποθετήσεις μας που επιβάλλει η θέση η οποία υπηρετούμε. Δεν μπορεί δηλαδή να κρύβουμε ή να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει ότι στην Ελλάδα έχει πέσει 7 μονάδες η ανεργία και ότι έχουν δημιουργηθεί 300 με 350.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες βεβαίως δεν είναι καλά αμοιβόμενες. Γιατί δεν είναι καλά αμοιβόμενες, κυρίες και κύριοι? Διότι έγινε η επιλογή να διαλυθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και να ταπεινωθεί ο κατώτατος μισθός. Μάλιστα, πέρα από ιδεολογικές αναφορές και προελεύσεις. Ας πάρουμε τα δεδομένα. Λειτουργήσε ως προς την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας αυτή η επιλογή? Όχι. Ήταν η επιλογή η οποία εκτόξευσε την ανεργία στο 27%. Διότι οι εταιρείες μας, πάρα πολύ λογικά, εάν απελευθερώσεις τις απολύσεις την ώρα της κρίσης, θα επιλέξουν να απολύσουν. Δεν μπορεί όμως να είναι αυτές οι επιλογές με τις οποίες θα πορευτούμε στο μέλλον. Και είμαστε και ενώπιον πάρα πολύ σκληρών διλημάτων, διότι τώρα τελειώνει το πρόγραμμα και θα φανεί ποιες πολιτικές δυνάμεις θα στηρίξουν πρωτοβουλίες οι οποίες πηγαίνουν προς τη δίκαιη ανάπτυξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να έχουμε ξεγελάσει ξαφνικά την παγκόσμια κοινότητα κάποιοι συνωμότες εδώ πέρα και να έχει πέσει και το ομόλογό μας κάτω από το 4% ή αυτό το πράγμα να το προσπερνάμε και να θεωρούμε ότι είναι δευτερεύον. Αυτή τη στιγμή το επίπεδο επιτοκίων είναι σε επίπεδα προ της κρίσης. Και νομίζω ότι εάν εκκινήσουμε από αυτό το σημείο, θα μπορέσουμε να είμαστε πολύ πιο παραγωγικοί και για τους πολίτες που μας παρακολουθούν. Ετήσια αύξηση του δίκτυου κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, 6,7. Ετήσια αύξηση 30% των καθαρών εισρωών άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα για το 2017. Ετήσια αύξηση της συνολικής αξίας των εξαγωγών 11,6. Τουρισμός, όπως γνωρίζετε, πάει για την καλύτερη χρονιά και τώρα. Τώρα είναι η ώρα να συζητήσουμε με ανοιχτή καρδιά και με ειλικρίνεια τι ρόλο θέλουμε να παίξει η χώρα μας καθώς βγαίνει από την κρίση στην διεθνή σκηνή. Η χώρα μας έχει μία μοναδικότητα, φίλες και φίλοι, και αυτή η μοναδικότητα είναι η θέση της στο χάρτη. Η θέση της στο χάρτη μπορεί να την καταστήσει ένα κόμβο για την παγκόσμια οικονομία. Και αυτό δεν αποτελεί μεγαλοστομία. Αποτελεί κάτι το οποίο βλέπουν οι μεγάλες οικονομικές παγκόσμιες δυνάμεις και οι μεγάλες κρατικές και οι μεγάλες εταιρικές παγκόσμιες δυνάμεις. Ότι στην Ελλάδα μπορούν να έρχονται προϊόντα από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και σε μία με μία μισή μέρα να μεταφέρονται σε μία περιοχή η οποία καλύπτει μία αγορά 800 εκατομμυρίων ανθρώπων και αναφέρομαι στην Βόρεια Ευρώπη, μία ανεπτυγμένη αγορά η οποία έχει 400 εκατομμύρια πληθυσμό και τα επόμενα χρόνια θα έχει μεγάλες ανάγκες σε ενέργεια, σε υπηρεσίες μεταφορών, σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, σε υπηρεσίες εμπορίου και βεβαίως στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής, η οποία δεν πρέπει να υποτιμάται και η οποία έχει επίσης περίπου 400 εκατομμύρια πληθυσμό. Και τα επόμενα χρόνια θα έχει τεράστιες ανάγκες σε υποδομές και προϊόντα, τα οποία για τις δικές μας αναπτυγμένες κοινωνίες και οικονομίες συγκροτούν το αυτονόητο. Οι δυνατότητες λοιπόν συνανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής είναι μεγάλες
και εξαρτώνται και από το ρόλο που εμείς θα καταφέρουμε να παίξουμε. Αν θα καταφέρουμε δηλαδή να καταστήσουμε τη χώρα μας ένα κόμβο δίκαιης ανάπτυξης. Και για να γίνει η χώρα μας κόμβος δίκαιης ανάπτυξης, φίλες και φίλοι, πρέπει να έχει αξιόπιστα δίκτυα. Αξιόπιστα δίκτυα και στους αυτοκινητόδρομους. Δεν ξέρω πόσο έκανε ο φίλος μου ο Λευτέρης να έρθει. Ξεκίνησε σήμερα το πρωί. Φαντάζομαι ότι θα έκανε γύρω στις 2 ώρες να έρθει από την Αθήνα. Όσο έκανα εγώ. Δεν θα έκανε τόσο το 2013. Το 2013 δεν είχε ολοκληρωθεί ο δρόμος και δεν εμπόδιζε κανένας την τότε διακυβέρνηση να τον ολοκληρώσει. Διότι, αν θυμάμαι καλά, γίνανε και κάποια εγγένεια, πήγανε τα συνεργεία εκεί και ειδοποίησαν τους ανθρώπους την επόμενη μέρα ότι δεν χρειάζεται να ξαναπάνε. Πήγαν οι πολιτικοί αρχηγοί μόνο για να φωτογραφηθούν. Αυτό έγινε. Και όταν εγκαινιάστηκε ο δρόμος, δεν ξεγελάσαμε κανέναν. Εδώ ήταν και η αρμόδια επίτροπος. Βεβαίως είχε ξεκινήσει αυτό το έργο. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε, είναι το ερώτημα. Δεν εμπόδιζε κανένας τις προηγούμενες διακυβερνήσεις να το ολοκληρώσουν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συνειδητοποίηση για τη σημασία όχι μόνο των οδικών δικτύων, αλλά και των σύγχρονων δικτύων των επικοινωνιών. Και για να παίξει αυτό το ρόλο, επιτρέψτε μου μία έτσι μικρή παρέκβαση, φίλες και φίλοι, για να παίξει το ρόλο του κόμβου ανάπτυξης και συνανάπτυξης για την περιοχή μας η Ελλάδα, πρέπει να έχει και λυμένα τα προβλήματα με τους βόρειους γειτονές της. Δεν μπορεί να καταστεί κόμβος για τον εαυτό της. Δεν θα έρχονται από παντού εμπορεύματα από όλο τον κόσμο για να τα πηγαίνουμε μέχρι την Άουσα, την Έδεσα και την Κοζάνη. Εμπορεύματα και υπηρεσίες θα έρχονται εάν εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα χτίσουμε τις κατάλληλες υποδομές και θα φτιάξουμε το κατάλληλο περιβάλλον ούτως ώστε η χώρα μας να καταστεί πραγματικός κόμβος ο οποίος θα εξυπηρετεί συνολικά τη Βαλκανική και την Κεντρική Ευρώπη. Αυτός πρέπει να είναι ο ξεχωριστός ρόλος τον οποίο μπορούμε με αυτοπεποίθηση να διεκδικήσουμε για τον εαυτό μας και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Δεν καταλαβαίνω γιατί πραγματικά μια χώρα η οποία βρίσκεται στα βόρεια σύνορά μας μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τα εθνικά μας συμφέροντα τη στιγμή μάλιστα που αυτή την ώρα που μιλάμε έχουμε στο τραπέζι μια λύση κατά την οποία για πρώτη φορά οι γειτονές μας λένε ότι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την αρχαία ελληνική ιστορία. Καμία απολύτως. Αυτό δεν ήταν έτσι στο προηγούμενο διάστημα. Είχαν μια ηγεσία η οποία ξόδευε μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού των ταλέπορων πολιτών της για να χτίζει τεράστια αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχει γίνει λοιπόν από εκεί μια τομή. Αλλάζει το όνομα, αλλάζει το σύνταγμα. Καταλαβαίνουν και αυτοί ότι είναι ανάγκη για το μέλλον τους να έχουν καλές σχέσεις με την Ελλάδα και η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται. Αντίθετα, έχει υποχρέωση, θα σας έλεγα, η Ελλάδα να διεκδικήσει και να κατακτήσει τον ηγετικό της ρόλο στη Βαλκανική, ένα ρόλο που καμία άλλη χώρα λόγω μεγέθους και υπαρκτών προβλημάτων και γεωγραφικής θέσης δεν μπορεί να παίξει. Άρα, νομίζω ότι και περνώντας ο καιρός γίνεται και έτσι πιο ψύχρεμη η συζήτηση και οι πράξεις βίας και οι ακρότητες αφορούν περιορισμένες ομάδες οι οποίες κάθε άλλο παρά για τη Μακεδονία μας νοιάζονται. Διότι να σας θυμίσω φίλες και φίλοι ότι αυτοί που έχουν τη σβάστικα στο μπράτσο, στο μυαλό ή στη γλώσσα είναι οι απόγονοι, οι πολιτικοί απόγονοι αυτών που την Μακεδονία μας την παρέδωσαν στη Βουλγαρία. Άρα καμία σχέση δεν μπορούν να έχουν αυτοί και το λέω με απόλυτο σεβασμό και στον κόσμο που έχει βγει και έχει διαμαρτυρηθεί όπως είναι απολύτως θεμητό σε μια δημοκρατία για το ζήτημα του Μακεδονικού, καμία σχέση δεν μπορούν να έχουν αυτοί όμως με την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων και την ανάδειξη του ρόλου της Μακεδονίας ως περιοχή που είναι πάρα πολύ κρίσιμη για την περιφερειακή ανάπτυξη και της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Και αν έχει υπάρξει μια προδοσία, είναι η προδοσία των δυνατοτήτων της Βόρειας Ελλάδας, της Μακεδονίας και ακολούθως και όλης της Ελλάδας, η προδοσία των δυνατοτήτων της. Αυτές οι δυνατότητες προδόθηκαν και ακολουθήθηκαν πολιτικές οι οποίες δεν βοήθησαν τη χώρα και το λαό. Θα σας πω ένα παράδειγμα
Ήμουν πριν λίγες μέρες στη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία υπογράψαμε ένα σύμφωνο με τον ομόλογό μου της Βουλγαρίας και της Σερβίας για να οικοδομήσουμε κατά το τάχιστο δυνατό τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών πέμπτης γενιάς πάνω στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Γιατί? Γιατί πάνω σε αυτά τα δίκτυα μπορούν να οικοδομηθούν υπηρεσίες μεταφορών από οχήματα χωρίς οδηγό. Είναι, νομίζω, μία επιλογή στρατηγική. Μία επιλογή η οποία ακριβώς εμπίπτει στην νέα εθνική στρατηγική που θέλει να συγκροτήσει την Ελλάδα ως κόμβο δίκαιης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Ισχυρά δίκτυα, λοιπόν. Και όχι μόνο πέμπτης γενιάς. Ξέρετε ότι η Πάτρα και τα Τρίκαλα είναι οι δύο πόλεις για τις οποίες έχει γίνει η επιλογή να είναι οι πόλεις στις οποίες πιλωτικά θα εφαρμοστεί η τεχνολογία της πέμπτης γενιάς, το λεγόμενο 5G, και είμαι βέβαιος ότι σε αγαστή συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση πάρα πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε με γοργά βήματα ούτως ώστε αυτό το πράγμα να γίνει πραγματικότητα, πάντα διασφαλίζοντας το συμφέρον και του δημοσίου, της κοινότητας και των πολιτών. Η περιφέρεια, λοιπόν, Δυτικής Ελλάδας έχει ένα συσσωρευμένο δυναμισμό, φίλες και φίλοι. Διαθέτει ένα ανεπτυγμένο αγροτικό τομέα, τομέα μεταποίησης, σημαντικό πολιτιστικό κεφάλαιο, μεγάλες δυνατότητες για μια ορθολογική τουριστική ανάπτυξη. Και το σημαντικότερο, βεβαίως, όμως κεφάλαιο, είναι το εξαιρετικά υψηλού επίπεδου ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό. Είχα βρεθεί πριν από κάμποσο καιρό στην εκδήλωση Πάτρας IQ, η οποία είναι καταπληκτική και νομίζω είναι σε θέση να εκπλήξει θετικά οποιονδήποτε ακολουθεί τους δρόμους της απεσιοδοξίας. Να δει εκεί τον δυναμισμό των ερευνητών μας, να δει ότι στην Ελλάδα μπορούν και πλέον αναπτύσσονται προϊόντα τα οποία διεκδικούν και στέκονται και στις διεθνείς αγορές και υπάρχουν ιδέες οι οποίες μπορούν να αφήσουν με το στόμα ανοιχτό διεθνείς επενδυτές και συνολικά την επενδυτική κοινότητα. Σας μίλησα για τις συνδεσιμότητες. Επιτρέψτε μου να είμαι λίγο πιο σύντομος και να ρίξω λίγο περισσότερο βάρος στα θέματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιο, το οποίο έχω την τιμή και το βάρος να υπηρετώ. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, με βάση την εθνική ψηφιακή της στρατηγική, έχει 4 προγράμματα τα οποία αφορούν την ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς και τις συνδεσιμότητες νέας γενιάς. Τις συνδεσιμότητες, δηλαδή, που αξιοποιούν την τεχνολογία οπτικών ινών για τη σύνδεση στο ίντερνετ. Τα 2 προγράμματα αφορούν την ύπαιθρο, το Rural Broadband και το Rural Broadband Extension. Για το Rural Broadband είναι ένα έργο το οποίο το ολοκληρώσαμε και βραβευτήκαμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές τις μέρες, σε περιοχές της Αθήνας, ξεκινά το πρόγραμμα Superfast Broadband. Το Superfast Broadband είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί με τη μέθοδο της επιδότησης της ζήτησης. Δηλαδή, ο καταναλωτής ή ο επιχειρηματίας, διότι αφορά και οικιακούς καταναλωτές και επιχειρήσεις, είναι δικαιούχος ενός κουπονιού, το οποίο κουπόνι το παίρνει και το δίνει στον πάροχο τηλεπικοινωνιών της αρεσκίας του. Επιδοτείται η σύνδεσή του για 2 χρόνια, για την τιμή χονδρικής και για τον εξοπλισμό, και ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να του φέρει την οπτική ίνα στο κτίριο. Είτε αυτό το κτίριο λέγεται σπίτι, είτε το κτίριο της εταιρείας. Για την Πάτρα, η Κοσμοτέ έχει ανακοινώσει ότι θα επιδιώξει να κάνει 10.000 συνδέσεις μέσα στο 2019 και η Vodafone 20.000 συνδέσεις. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη πτυχή του πώς πρέπει να αξιοποιούνται και με ποιο τρόπο να αξιοποιούνται τα δημόσια χρήματα, είτε ελληνικά είτε ευρωπαϊκά. Και είναι ένα κρίσιμο παράδειγμα για το τι σημαίνει συνέργεια και δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Ο ιδιωτικός τομέας από μόνος του
φάνηκε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί το πέρασμα στη νέα γενιά τεχνολογιών, τουλάχιστον όσον αφορά τις μεγάλες υποδομές. Διότι έχει κάποια κριτήρια τα οποία είναι λογικά. Δεν κακίζω κανέναν, είναι ιδιωτικός τομέας. Ο ιδιωτικός τομέας έχει το κριτήριο της κερδοφορίας. Υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι υπερσύγχρονο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά όταν έγινε καθαρό από την πολιτεία ότι οποιαδήποτε επιδότηση επένδυσης θα αφορά τεχνολογίες νέας γενιάς, οι ιδιωτικές εταιρείες κάνανε το πάρα πολύ θετικό βήμα, το οποίο θέλω από αυτό το βήμα, από αυτή μας την συνάντηση να χαιρετήσω, και αποφασίσανε να κάνουν τεράστιες επενδύσεις στην Ελλάδα για τις συνδεσιμότητες νέας γενιάς. Η Deutsche Telekom έχει ανακοινώσει 2 δις ευρώ επενδύσεις για τα δίκτυα νέας γενιάς και τις συνδεσιμότητες οπτικής ίνα στο σπίτι, fiber to the home, όπως το λένε, μέχρι το 2022, 500 εκατομμύρια η Vodafone και ένα ανάλογο ποσό, σας ζητώ συγγνώμη, μου διαφεύγει, η Wind. Αυτό νομίζω είναι μία τομή σε σχέση με το τι σημαίνει τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Διότι είναι αυτά τα δίκτυα πάνω στα οποία μπορούν να κάθονται πολλαπλές υπηρεσίες τις οποίες ο πολίτης απολαμβάνει. Από το πώς απολαμβάνει την ψυχαγωγία του, πώς απολαμβάνει υπηρεσίες τηλεϊατρικής, υπηρεσίες συναλλαγής με το δημόσιο. Μία άλλη πτυχή στην οποία, συγγνώμη, σας εξήγησα τι κάνουμε εκεί που επιλέγει να πάει ο ιδιωτικός τομέας, εκεί που επιλέγει να μην πάει διότι δεν βρίσκει εμπορικό ενδιαφέρον, για όλες τις περιοχές της υπόλοιπης θα γίνει ένα μεγάλο ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα, ένα μεγάλο έργο υποδομής, το οποίο θα καλύψει και ολόκληρη τη χώρα. Και με αυτές τις δράσεις θα είμαστε σε θέση να πιάσουμε και τους στόχους που έχει θέσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον εαυτό της, οι οποίοι στόχοι, επιτρέψτε μου να σας πω, θα ήταν και εθνικοί στόχοι, ακόμα και αν δεν υπήρχαν από μεριάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν λίγες μέρες, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ανακοινώσαμε τον σχεδιασμό και θα έχουμε την προκήρυξη τις επόμενες μέρες, σε πάρα πολύ λίγες μέρες, για το έργο του ηλεκτρονικού γεμί. Το ηλεκτρονικό γεμί είναι ένας κόμβος στον οποίο θα μπορούν να καταθέτουν οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικά τον ισολογισμό τους. Και όταν λέω ηλεκτρονικά, δεν είναι μόνο ότι θα πάρουν 130.000 ψηφιακές υπογραφές, άρα θα μπορούν από την κινητή του συσκευή οι άνθρωποι που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις να υπογράφουν και να καταθέτουν τα έγγραφα, τα απαραίτητα, είναι ότι ο ισολογισμός που θα καταθέτουν δεν θα είναι στη μορφή φωτογραφίας. PDF, να γίνω λίγο πιο τεχνικός, θα είναι σε μορφή η οποία μπορεί να αναγνωστεί από τα συστήματα και άρα θα φτιάχνεται αυτόματα μία βάση δεδομένων η οποία ακριβώς και τη γραφειοκρατία θα μειώσει, αλλά και θα δώσει τη δυνατότητα να εξάγει κανείς δεδομένα πάρα πολύ γρήγορα, να μελετά και να προχωρά. Έχουμε βεβαίως προχωρήσει και έχουμε τις επόμενες μέρες την προκήρυξη, έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση για το σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στο δημόσιο. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, επιτρέψτε μου να το πω έτσι με περηφάνεια, αυτή τη στιγμή είμαστε πλήρως ψηφιοποιημένοι. Οι 600 υπάλληλοι του Υπουργείου μας έχουν την απομακρυσμένη ψηφιακή τους υπογραφή και ο ομιλών δεν υπογράφει τίποτα σε χαρτί και με στυλό, εκτός και αν έχει να κάνει με άλλο Υπουργείο. Ό,τι αφορά το Υπουργείο μας, έρχεται ηλεκτρονικά στον υπολογιστή και υπογράφεται με ένα σύστημα διπλής επαλήθευσης της ταυτότητας. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, δεν περηφανεύομαι ότι κάναμε κάτι δραματικά καινούριο, κάναμε όμως κάτι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Χρησιμοποιούμε το ίδιο σύστημα, όλοι χρησιμοποιείται η banking φαντάζομαι, και γνωρίζετε ότι εκτός από τη σύνδεση σου ζητάει και έναν έξτρα κωδικό. Με αυτό τον κωδικό κινούμαστε και έχουμε την απόλυτη εικόνα της ροής των εργασιών μας. Θα συνεργαστούμε με όλα τα σημεία του δημοσίου. 21.000 σημεία στο δημόσιο υποχρεούνται μέχρι το τέλος του χρόνου να ανταλλάσσουν τα έγγραφα μεταξύ τους ψηφιακά. Και εδώ προσδοκούμε, ήδη με την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας έχουμε κάνει και τις σχετικές συζητήσεις, πάρα πολύ γρήγορα
αυτός ο κόμβος διαλειτουργικότητας να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε σημείο του δημοσίου να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Η μόνη μελέτη που έχει υπάρξει, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα για το πόσο θα εξοικονομήσουμε όταν ολοκληρωθεί αυτό το σύστημα, είναι μια μελέτη του ΙΟΒΕ, η οποία λέει ότι θα εξοικονομήσουμε 380 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή, αυτό είναι μια υποεκτίμηση της εξοικονόμησης πόρων. Διότι δεν γλιτώνεις μόνο χαρτί και μελάνη, γλιτώνεις ανθρώπινες ώρες εργασίας. Ειδικά στο επίπεδο της διοίκησης. Διότι η διοίκηση και το κυνήγι της ολοκλήρωσης και διεκπεραίωσης των διαδικασιών μπορεί να γίνεται στοχευμένα και με τρόπο χειρουργικό. Διότι στον υπολογιστή μπροστά ο ομιλών έχει κάθε πρωί την απόλυτη εικόνα για το πού βρίσκεται κάθε έγγραφο το οποίο έχω υπογράψει από τότε που εγκαταστήσαμε το σύστημα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ξέρω πότε μου ήρθε, πότε το υπέγραψα και πού πήγε. Και αν έχει διεκπαιρεωθεί, αν αργεί λοιπόν να διεκπαιρεωθεί, μπορώ να ζητήσω να γίνει διεκπαιρέωση κατευθείαν. Δεν υπήρχε περίπτωση με το συμβατικό τρόπο το πρωί στο γραφείο να πάω και απλώς να θυμηθώ με τρόπο τόσο αποτελεσματικό να τσεκάρω εάν κάποιες υποχρεώσεις έχουν προχωρήσει. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για την αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος. Ενδεχομένως κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί να πιεστούν στην αρχή για να πάρουν την ψηφιακή τους υπογραφή, αλλά νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Επιτρέψτε μου επίσης να σας πω ότι για τους ποδοσφαιρόφιλους ο διαγωνισμός ήδη τρέχει για το σύστημα VAR, Video Assistant Referee. Έτσι, κάποιοι το θεωρούν ότι κάνει λίγο βαρετό το ποδόσφαιρο. Αλλά νομίζω ότι για την Ελλάδα θα είναι κάτι το οποίο θα συμβάλλει. Και βεβαίως κάτι το οποίο ενδιαφέρει και τον τύπο είναι στον αέρα ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση γραμμικού κώδικα στις εφημερίδες και την συγκρότηση του κεντρικού συστήματος το οποίο θα μπορεί να αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο τις κυκλοφορίες των εντύπων. Το λεγόμενο barcode. Πρωτογενής παραγωγή. Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, φίλες και φίλοι, είναι ο τομέας των τομέων της οικονομίας. Δεν υπάρχει τομέας της οικονομίας ο οποίος δεν θα γίνει πιο παραγωγικός με την ανάπτυξη και τη διάχυση αυτών των τεχνολογιών. Πρωτογενής παραγωγή. Η περιοχή αυτή έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Αναπτύσσουμε λοιπόν σε κλίμακα πάρα πολύ μεγάλη τα συστήματα εφιούς και ψηφιακής γεωργίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αναπτύσσουμε ένα δημόσιο δίκτυο 6.500 σταθμών σε όλη την επικράτεια που θα καλύπτει 15 εκατομμύρια στρέμματα. Μιλάμε για το μισό της αγροτικής καλλιεργήσιμης γης της Ελλάδας. Ένα σύστημα το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στον αγρότη να μπορεί να παίρνει εξειδικευμένη συμβουλή για το πότε και πώς θα ποτίσει, πότε και πώς θα ρίξει λίπασμα, πότε και πώς θα ρίξει φάρμακο. Όπου έχει εφαρμοστεί πιλωτικά το σύστημα αυτό, το οποίο αξιοποιεί και δορυφορικά δεδομένα, έχει φτάσει στο σημείο του να εξοικονομούνται πόροι 30 έως 45%. Ήρθε και ο κύριος Βασιλιάδης. Γεια σας κύριε Βασιλιάδη. Μόλις έλεγα για το Video Assistant Referee, στο κοινό δεν άρεσε πάρα πολύ. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι δυσαρεστήθηκαν και θέλουν τον φυσικό τρόπο άσκησης της διαιτησίας. Κυρίες και κύριοι, οι τεχνολογίες αυτές, όπως και η τεχνολογία η οποία μόλις ανέφερα, η τεχνολογία της ψηφιακής γεωργίας, είναι τεχνολογίες των ανθρώπων. Τεχνολογίες δηλαδή, οι οποίες, για τις οποίες μάλλον, δεν αρκεί να αναπτύξεις ένα δίκτυο. Δεν αρκεί να φτιάξεις μία εγκατάσταση. Πρέπει να εκπαιδεύσεις και να εξοικειώσεις τον παραγωγό, τον καταναλωτή, τον δημόσιο λειτουργό, αντιστοίχως, στην χρήση αυτών των τεχνολογιών. Να κάνουμε δηλαδή προτεραιότητά μας την διάχυση και την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών στην καθημερινή μας ζωή, στις συναλλαγές με το δημόσιο κτλ. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο,
Φτιάχνουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο θέλει στην τετραετία να εκπαιδεύσει 250.000 συμπολίτες μας. Και άλλο ένα, το οποίο θα δώσει δεξιότητες προγραμματισμού σε αποφύτους STEM. Τα προγράμματα, επίσης, των έξυπνων πόλεων, είναι προγράμματα τα οποία θα έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα να πούμε μέχρι το τέλος του χρόνου και είναι σε θέση να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι σύγχρονες πόλεις με τρόπο δραματικό. Θέλω πριν ολοκληρώσω να αναφερθώ σε δύο άλλες πρωτοβουλίες. Πιστεύω πλέον πάρα πολύ στη δυναμική που μπορεί να έχει ο τομέας των οπτικοακουστικών μέσων και την ξεχωριστή του, θα σας έλεγα, συμβολή στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Δεν ήτανε στο μυαλό μου τόσο σημαντικό. Έχει όμως κυλήσει πάρα πολύ νερό στο αυλάκι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχει γυριστεί ένα βίντεο κλιπ από την βιομηχανία θεάματος της Ινδίας, το Bollywood. Και έχει γυριστεί στην Νάξο, στην πορτάρα της Νάξου, Φλεβάρι μήνα, με πάρα πολύ καλή ηλιοφάνεια και ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο YouTube, πόσες θεάσεις πιστεύετε ότι έχει το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ? Μισό δις. 500 εκατομμύρια θεάσεις. Πόσα πιστεύετε ότι ξόδεψε η Ελλάδα για να γυριστεί αυτό το βίντεο κλιπ και να διαφημίσει τον εαυτό της στην δεύτερη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου με τρόπο τόσο διαισθητικό και αποτελεσματικό? Πόσο? Μηδέν. Μηδέν, φίλες και φίλοι. Μηδέν. Δεν ξοδέψαμε τίποτα. Αφήσαμε απλώς τους καλλιτέχνες να πάνε και να κάνουν τα γυρίσματά τους. Οι άνθρωποι βεβαίως πήγαν εκεί, καθίσανε μια εβδομάδα, δαπανίσαν χρήματα για τη διαμονή και τη διατροφή τους, αλλά συμβάλανε με τρόπο ξεχωριστό στο να προβάλλεται η Ελλάδα προς τα έξω. Το ίδιο περιστατικό είχαμε και με την παραγωγή του BBC, η οποία ήθελε να κάνει τα γυρίσματα, αυτό ενδεχομένως το περιστατικό να το γνωρίζετε από κάποιες προστριβές οι οποίες αναπτύχθηκαν, στον ναό στο Σούνιο. Αυτή η σειρά, η οποία γυρίστηκε εκεί, θα προβληθεί σε 60 με 70 χώρες. Γιατί είναι σημαντικός αυτός ο τομέας? Όχι μόνο γιατί έχει πάρα πολύ σημαντικές οικονομικές επιστροφές, αλλά επειδή βελτιώνει και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Και το να πηγαίνει καλά η οικονομία είναι ένα πράγμα, να το γνωρίζουν άπαντες ότι πηγαίνει καλά η οικονομία και η χώρα επανακάμπτει, είναι το άλλο μισό της δουλειάς που πρέπει να κάνουμε. Η εικόνα της χώρας, επειδή είχαμε πάρα πολλά χρόνια κρίση, ήταν χώρα αρνητική, ήταν εικόνα αρνητική και τέτοιες πρωτοβουλίες νομίζω μπορούν να συμβάλλουν στο να αλλάξει εικόνα της χώρας. Σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση λοιπόν θα χτίσουμε και τα λεγόμενα film office, αναπεριφέρεια και βεβαίως καλούμε όλες τις ενεργές δυνάμεις της δημιουργίας να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα 75 εκατομμύρια ευρώ που έχουμε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την ανάπτυξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Κλείνω με το εξής. Ένα πρωί στο γραφείο μου άνοιξα τις εφημερίδες και είδα ότι Ελληνικό Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο πρόγραμμα QB50, το πρόγραμμα της ΕΕ, που αφορά την κατασκευή μικροδορυφόρων. Αναρωτήθηκα τότε, εάν μπορεί Ελληνικό Πανεπιστήμιο να χτίσει μικροδορυφόρο από την αρχή μέχρι το τέλος και εφόσον η Ελλάδα έχει δικαιώματα εκτόξευσης από τα λεφτά που ήδη πληρώνει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, γιατί να μην μπορούμε να χτίσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος την απολύτως δική μας συστοιχία μικροδορυφόρων? Οι μικροδορυφόροι, φίλες και φίλοι, είναι μια οικονομική δραστηριότητα η οποία θα γνωρίσει μεγάλη άνθηση τα επόμενα χρόνια και η Ελλάδα ήδη έχει και ερευνητές και επιστημονικό δυναμικό, αλλά και επιχειρηματική κοινότητα, η οποία μπορεί να συμβάλλει ούτως ώστε η Ελλάδα να πρωτοπορήσει σε αυτό το τομέα.
Έχουμε λοιπόν πλέον με 4 ελληνικά πανεπιστήμια ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη, το οποίο θα επιτρέψει στην Ελλάδα να έχει το δικό της απολύτως σύστημα μικροδορυφόρων. Επέλεξα να κλείσω με αυτό. Να κλείσω για να υπογραμμίσω ότι η χώρα μας πραγματικά δεν έχει τίποτα να ζηλέψει και να φοβηθεί. Ούτε από τους γείτονές της, ούτε από τους ανταγωνιστές της. Ούτε βεβαίως από τους λιγότερο φίλους της στη γειτονιά. Βγαίνει από την κρίση με σταθερά και σίγουρα βήματα, έχει άρτιο επιστημονικό και ανθρώπινο δυναμικό, έχει ένα καταπληκτικό ανάγλυφο, έχει μία μοναδική θέση στο χάρτη, η οποία μπορεί να την καταστήσει, αυτό το πλέγμα των πλεονεκτημάτων, μπορεί να καταστήσει τη χώρα μας μοναδική ως ρόλο στην παγκόσμια οικονομία. Και αυτό έχουμε χρέος να το κατακτήσουμε όλοι μαζί με δημιουργικό διάλογο, οι πολιτικές δυνάμεις, οι ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας, οι δυνάμεις της οργανωμένης επιχειρηματικότητας και βεβαίως ο τοπικός και περιφερειακός τύπος, και ξανά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία, ο οποίος οφείλει, εκτός του να τυπώνεται και να μοιράζεται, να οργανώνει και με τέτοιο τρόπο άρτιο το δημόσιο διάλογο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υπομονή σας. Γεια χαρά και καλές επιτυχίες.